Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, με ριγέ στολή, αξίριστος και περασμένες στα χέρια του χειροπέδες, σύμφωνα με όνειρο που είδε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όνειρο εκμυστηρεύτηκε σε στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι τον προέτρεψαν να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να απαντήσει αφού συμβουλευτεί ονειροκρίτη. Βίντεο κόλαφος της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση σε βίντεο που ανήθισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο ήταν βίντεο απάντηση σε προηγούμενο βίντεο κόλαφο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά του καταγγελτικού βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ θα απαντάμε με βίντεο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και εμείς θα απαντάμε με βίντεο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας καεί το βίντεο, απάντησε το κουκουέ. Μετά την ταινία της Μιμής Ντενίση, μια νέα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται να ταράξει τα νερά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης υπέγραψε απόφαση με την οποία αποδεσμεύονται χρήματα για το remake των ταινιών «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα», καθώς και της ταινίας «Άλλος Χαβάη και άλλος πληρώνει». Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γνωστός εγωκεντρικός δικομανής βουλευτής, ο οποίος παραπάτησε όταν πάτησε λίγη από τη γλίτσα του. Στο βουλευτή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αναχώρησε. Ο θεράπων ιατρός του δήλωσε ότι ο βουλευτής μπορεί πλέον να εξέλθει του παθολογικού νοσοκομείου, αλλά πρέπει επιγόντως να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική. Καιρός. Αν δεν είναι αλκιονίδες ημέρες, καλή φάση. Αν είναι αλκιονίδες, θα το δαγκώσουμε τις επόμενες ημέρες.